Εδώ, αν προλάβω να μιλήσω με του τελευταίου, θα τα πω και άλλα, θα τα πούνε και άλλοι προηγούμενοι. Εκπλήσωμε δια την έκπληξη που υπήρξε και στη Βουλή. Και θα σα πω γιατί. Για τρεις μόνο κατηγορίες, μέσα σε νόμους συγκεκριμένους, στις εισηγητικές εκθέσεις, υπάρχει η αποδοχή του πραγματικού γεγονότος ότι έχουν υποστεί λόγω κρίσεως προβλήματα και θα πρέπει να αναπληρώσουν. Ήτανε οι καναλάρχες. Μάλιστα. Που ήρθανε 4 φορές τροπολογία στις 31 Δωδεκάτου κάθε έτους, όπου αναστελόταν η μνημονιακή δέσμευση για το 20% επί του τέτοιου. Ήτανε οι παραχωρησιούρχοι, μιλάγαμε προηγούμενα και για τον κύριο Χρυσοχοίδη, για τις νέες εθνικές οδούς, όπου πήγανε με τιμές ασφάλτου εργατικών και τα λοιπά του 2-7 και έγινε αναπροσαρμογή κανονικότατη, και ήταν και πριν από μία εβδομάδα, και αυτά είναι τα πρόχειρα που θυμάμαι, και ήταν και πριν από μία εβδομάδα για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών, όπου αναγνωρίστηκε ότι πράγματι τους κόπηκε από το PSI 30 δις και θα πρέπει να αναπληρωθεί. Ενώ για όλες τις άλλες κατηγορίες λοιπόν υπάρχει, τι να κάνουμε, κρίση ήταν, η μεροληψία είναι απόλυτη για συγκεκριμένες κατηγορίες. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν ιδιαίτερες τροπολογίες. Θυμάστε που είχαμε βγάλει και μία μαύρη βίβλο, την έχουμε κυκλοφορήσει δικαστικές. Υπάρχει σωρία τροπολογιών, είτε για απαλλαγές από ΦΠΑ σε σχέση με πετρέλαια, είτε δεν έχουν μπει ανιχνευτήρες πάλι για πετρέλαια, είτε για άλλες τροπολογίες. Σας λέει ο νου και στε αριθμός. Γιατί δεν μας τα λέτε αυτά, λοιπόν, κύριε Βουτσί? Όταν έγινε αυτή η τροπολογία, γιατί δεν το αναδείξατε και να πείτε, παιδιά, εδώ οι καναλάρχες πάνε να την κοπανίσουν? Οι άλλοι με τα οδικά το ίδιο. Γιατί δεν μας το λέτε? Μπορώ να σας πω ευθύτατα, κύριε Οικονόμου. Συγκεκριμένα όμως. Αν δείτε τα πρακτικά και όχι μόνο και τις εφημερίδες εκείνες της περίοδου, ίσως και στην εκπομπή σας, είχαν αναδειχθεί ως ζητήματα. Θα μου πεις, αυτά είναι διαπλοκή. Αυτό θα πει ότι το βάλα στην τσέπη τους. Είναι όμως μια μεροληψία τόσο απόλυτη και προς συγκεκριμένα ονόματα, συμφέροντα κτλ. Και η λίστα βέβαια Λαγκάρτ και οι άλλες λίστες. Δεν έχουμε πει για τον κύριο Παπαστάθη, ο οποίος είναι το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού και επίσημος διαπραγματευτής, ότι είναι μέσα στη λίστα Λαγκάρτ ενδεχομένως ο άνθρωπος σε τελευταία ανάλυση, παρά ως δικηγόρος και μεγάλο δικηγορικό γραφείο, να υπέχει ευθύνη. Αλλά αυτό περάσαν 2 χρόνια και δεν έχει αποκαλυφθεί ούτε καν για να αποκαθαρθεί. Ωραία. Και όμως συνεχίζει να το δείξει. Να το διευκρινίσουμε λιγάκι, γιατί. Περί αυτού επρόκειτο. Και ο Γιάννης, όταν απάντησε στον κύριο Σταμάτη, αν προσέξατε, είπε: δείτε τη σειρά των τροπολογιών. Τ' άκουσα. Ναι. Ονομάτισε και τον Παντάκο, διότι αυτό πίεζε. Ναι, περί αυτού πρόκειτο. Ναι. Καμία αντίρρηση. Δεν είναι τίποτα το κρυπτό. Οι νταβατζίδες γενικότερα είναι μεροληψία σκληρή μέσα σε συνθήκες κρίσης. Αυτό το καταλαβαίνω. Αυτή και μπορεί είναι να είναι μου απολύτως κατάθεση για το ζήτημα. Ωραία. Έτσι. Εγώ λοιπόν αυτό μπορώ να το καταλάβω πάρα πολύ καλά και να το εντάξω, να το πω έτσι, και να χρησιμοποιήσω και όρους από το χώρο της αριστεράς, σε μια ταξική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση συγκεκριμένη. Ευνοεί τους καναλάρχες, ευνοεί τους, πώς λένε, τους πλούσιους, ευνοεί εκείνους, ευνοεί τους άλλους. Είναι πιασάρικο το θέμα, πολύ. Το καταλαβαίνω απολύτως και καταλαβαίνω, όμως, και, καταλαβαίνω και την κριτική από την πλευρά της αριστεράς. Θα ακούσετε την κριτική ακούγονται, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ακούω την ιστορία της διαπλοκής. Η διαπλοκή λοιπόν, εκτός από αυτά τα στοιχεία, έχει κι άλλα. Έχει αυτά που είπε ο κύριος Δραγασάκης χθες, ότι σηκώνει ένας καναλάρχης, ένας δεν ξέρω εγώ τι μεγαλοπαράγοντας τα λοιπά, το τηλέφωνο στον Πρωθυπουργό. Και αναστέλει νόμους. Και αναστέλει νόμους, ακυρώνει πρόστιμα κτλ. Αυτό είπε ο κύριος Δραγασάκης. Μεγάλη εάν κατηγορία. Έχει στοιχείο γι' αυτό, μεγάλη πρέπει να κατηγορία. Το πείτε. Λοιπόν, έτσι. Για να οδηγηθεί και όχι μόνο στη δικαιοσύνη, αλλά για να αρχίσει να γίνεται με όνομα και επώνυμο αυτό που λέμε σχεδρινά διαπλοκή. Για το γενικό διαπλοκή το συζητάμε όλοι και στα κανάλια και στις πολιτικές μας συζητήσεις και παντού. Αλλά μένει εκεί. Έτσι. Και δεν προχωράει το ένα βίμα παρακάτω που πρέπει να σπάσει το σπίτι και να τελειώσει. Αυτό είναι η ουσία. Διότι κύριε Λιριτζή, εκπλήσωμε. Δεν έχει απαντήσει ακόμα ο κ.